Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο καλοκαίρι του Πειραιά συνεχίζεται μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Conference League. Ακολουθεί μια ακόμα πολύ σημαντική στιγμή για το πρώτο λιμάνι της χώρας, η ολοκλήρωση ενός εμβληματικού έργου, το οποίο, όπως ακούσατε, το οραματίστηκαν πρώτα κάποιοι πριν από 50 και χρόνια. Και θα έλεγα ότι αυτό το έργο το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι με τον τρόπο του το σύμβολο μιας πόλης που αλλάζει, αλλά και το σύμβολο μιας χώρας που προχωρά με αυτοπεποίθηση στο μέλλον. Το έργο αυτό έγινε πράξη χάρη στην οραματική διάθεση του Δήμου, αλλά και αυτών που το ανέπτυξαν και πήραν το επιχειρηματικό ρίσκο. Συγχαρητήρια, κύριε Ανδριόπουλε, σε εσάς και στο επιτελείο σας. Σε μια συγκυρία όπου η χώρα έβγαινε από μια μεγάλη κρίση. Και πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου για τη δρομολόγηση και των μεγάλων αναπτυξιακών έργων συνδέεται προφανώς και με την πίστη την οποία έχουν οι επενδυτές στις προοπτικές της χώρας, οι οποίες με τη σειρά τους συνδέονται με το κόστος δανεισμού, τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων περίπλοκων έργων. Όλα αυτά λοιπόν ήρθαν και συναντήθηκαν, ξεπεράστηκαν οι δυσκολίες οι μεγάλες, η πανδημία, ένας πόλεμος στην Ουκρανία και βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα κτίριο το οποίο με τον τρόπο του θα γίνει ένα, όχι το μόνο, ένα από τα πολλά τοπόσημα μιας πόλης η οποία αλλάζει και η οποία προχωρά με αυτοπεποίθηση προς το μέλλον. Αγαπητέ Δήμαρχε, έχουν γίνει πολλά στην πόλη του Πειραιά και θέλω να εξάρω την εξαιρετική συνεργασία την οποία έχει ο Δήμος του Πειραιά με την κυβέρνηση, η οποία με τον τρόπο της στήριξε τα σημαντικά αναπτυξιακά έργα, το πιο σημαντικό από όλα το έργο του Μετρό, και ταυτόχρονα δρομολογεί και μια σειρά από καινούργια έργα, όπως το Μουσείο Ενάλλειων Αρχαιοτήτων, τις περαιτέρω αναπλάσεις, οι οποίες θα αναδείξουν ακόμα περισσότερο την ομορφιά του πρώτου λιμανιού, τη μετατροπή του σε ένα λιμάνι το οποίο θα είναι φιλικό προς το περιβάλλον, έτσι ώστε αυτό το οποίο αποκαλούμε cold ironing, την ηλεκτροδότηση του λιμανιού. Ο Πειραιάς θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας μεγάλης περιβαλλοντικής πρόκλησης. Και θέλω να θυμίσω βέβαια, μιας και έχουμε και ευρωεκλογές σε λίγες μέρες από τώρα, ότι τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς φόρους και συγκεκριμένα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο προσέθεσε σημαντική χρηματοδοτική δυνατότητα στη χώρα για να υποστηρίξει τέτοια οραματικά έργα. Και θα απαντήσω στην πρόκληση την οποία μου έβαλε σε κάποια δήμαρχη. Η κυβέρνηση βλέπει πολύ θετικά το σχέδιο της υπογειοποίησης του ηλεκτρικού. Αναμένουμε την πολιτική μελέτη, τη συνεννόηση του πολιτικού, την εξέβρεση χρηματοδοτικών πόρων. Αντιλαμβάνομαι όμως την μεγάλη σημασία την οποία το έργο έχει αυτό για την ουσιαστικά ποιοτική ανάπλαση μιας περιοχής του Πειραιά που χρήζει περαιτέρω επεμβάσεων. Χαίρομαι λοιπόν που ο Πειραιάς μετατρέπεται από μια πόλη η οποία ήταν ταυτισμένη με την αυτιλιακή δραστηριότητα σε μια πόλη προορισμό, αυτοτελούς προορισμό, και σε μια πόλη η οποία μπορεί να προσελκύσει και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν της ναυτιλίας, με την οποία, κυρία Πρόεδρε, ο Πειραιάς θα είναι ούτως ή αλλιώς πάντα ταυτισμένος. Αυτήν την δυναμική του Πειραιά θέλουμε να ξεκλειδώσουμε και γι' αυτό και θα είμαστε πάντα αρρωγοί σε τέτοια μεγάλα και σημαντικά αναπτυξιακά έργα. Τέλος, μιας και εδώ πέρα παρουσιάζουμε έναν πύργο και μιλάμε για την δυνατότητα των πόλεων να ψηλώσουν, το έργο αυτό σχεδιάστηκε μαζί με τον πύργο των Αθηνών πριν από 50 και χρόνια. Οι ανάγκες των πόλεων αλλάζουν και οι επιταγές για απελευθέρωση χώρου, για περισσότερο πράσινο, γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Και πιστεύω ότι συνολικά θα πρέπει να ξεπεράσουμε μια σχετική πολεοδομική ψοφοβία,
την οποία έχουμε στο πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις του μέλλοντος. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα συγκεντρώνουν παντού ψηλακτήρια. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά προφανές και η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι και όταν πρέπει να βάλει περιορισμούς στα ύψη των κτηρίων που να συνάδουν με το γενικό, θα έλεγα, οικιστικό αποτύπωμα συγκεκριμένων περιοχών, είναι διαθυμένη να το κάνει. Όμως χτίζονται και άλλα και θα χτιστούν και άλλα ψηλακτήρια στην πατρίδα μας και νομίζω ότι η αντιμετώπιση της ανάπτυξης των πόλεων αξιοποιώντας τη δυνατότητα που το ύψος μας δίνει, όπως οραματίστηκαν κάποιοι παλαιότεροι από εμάς, είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει πια να εξεταστεί με περισσότερο θάρρος. Κλείνω συγχαίροντας και πάλι όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πράξη αυτό το συνολικό έργο, τους εργαζόμενους του Δήμου, της κοινοπραξίας, το Ταμείο Παρακατευθυνών και Δανείων, την κατασκευαστική του εταιρεία. Είναι ένα σύνθετο τεχνικά έργο, όπως βλέπετε, και με πολύ υψηλά περιβαλλοντικά standards. Ένα έργο το οποίο είναι πρότυπο ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ενέργεια. Και εύχομαι σε ακόμα περισσότερα έργα με αντίστοιχο σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Συγχαρητήρια και πάλι.